Η άγρια απόλωση επικράτησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραλαβή του πορίσματος της ΑΔΑΕ. Μάλιστα, οι έντονες συζητήσεις αλλά και οι διάλογοι που ακολούθησαν σχολιάστηκαν επικριτικά από τους κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι και τελικά καταψήφισαν την πρόταση μορφής. Ιδίως η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει και πολλά να πει στο πεδίο της αντιπαράθεσης με σύγκριση έργου. Θα κάνει την αντιπαράθεση ρωμαϊκή αρένα, αίμα και άμμος, και όποιος αντέξει. Πολλές ύβρις, πολλές κατηγορίες, πολλή λάσπη και καμία αντιπαράθεση στη βάση του τι κάναμε, τι έκανε ο καθένας ή τι δεν έκανε, ώστε ο ελληνικός λαός να μπορέσει να αξιολογήσει και να πάρει μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον. Πρέπει σοβαρά το πολιτικό σύστημα οριζόντια να κοιτάξει αυτό το οποίο είπα πριν, γιατί ξέρετε κάτι, εδώ πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να εκολάψουν ξανά το αυγό του φιδιού. Και υποθέσεις, όπως η υπόθεση του κυρίου Πάτση, η υπόθεση της κυρίας Καϊλή, της κυρίας Ευθυμίου, της κυρίας Σουλτάνας Ελευθεριάδου, δεν βοηθάνε το πολιτικό μας σύστημα να μπορέσει ξανά να συνδεθεί με τον πολίτη. Είναι αυτό που σας λέω, είναι πέρα και πάνω από κόμματα. Δεν είναι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συνολικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Τη δική τους κριτική προς την κυβέρνηση έκαναν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που έχουν κυβερνήσει όλοι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και με διάφορες συνθέσεις κυβερνητικές, αλλά και με όσα συναντάμε το τελευταίο καιρό, δηλαδή αν παρακολουθούσε κανείς την συνεδρίαση της Βουλής την τελευταία για την πρόταση μορφής, θα έβλεπε ότι πραγματικά η χώρα έχει ανάγκη από σοβαρές πολιτικές καταστάσεις, από μετριοπαθή κόμματα που είναι όμως δυναμικά και με αξίες και με αρχές, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα από αυτά. Δεν περιμένουμε άλλωστε τίποτα το διαφορετικό, πέρα από μια κοκορομαχία, μια άσπερη αντιπαράθεση, μακριά πραγματικά από τα προβλήματα και φυσικά πολύ δικαιολογημένη, γιατί έρχονται εκλογές. Πρέπει να κοροϊδεύσουμε πάλι τον κόσμο, να το εγκλωβίσουμε στα ψεύτικα τα διλήμματα, στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, να πουλήσουμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. 6,4% φαίνεται πως είναι διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της MRB για το Open. Πιο συγκεκριμένα, 32,7% συγκεντρώνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και 26,3% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί με 11,4% το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, 5,4% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 4,8% η Ελληνική Λύση, 2,9% το Μέρα 25, 2,5% η Έλληνες και την Πατρίδα, 1% η Εθνική Δημιουργία, 1% η Πατριωτική Ένωση Πρόδρομος Εφιετζόγλου, 2,2% το άλλο κόμμα, ενώ υπάρχει και ένα σύνολο διευκρίνησης ψήφου της τάξης του 16%. Επίσης κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, τα κόμματα εννοώ. Η συζήτηση, όπως βλέπετε, και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και το αποτέλεσμα που θα βγει από τις εκλογές που θα γίνουν το αργότερο σε κάνα δύο μήνες, είναι αυτό το οποίο θα ισχύει. Καμία δημοσκόπηση δεν ισχύει, καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα.